Κύριε Πρωτούλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως, αν πιστεύετε ότι το θέμα των παρακολουθήσεων θα κυριαρχήσει στις πολιτικές συζητήσεις και στις αντιπαραθέσεις που έχουμε μπροστά μας και αν θεωρείτε ότι ενδεχομένως θα ρίξει τη σκιά του σε αρκετά άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον κόσμο, όπως είναι αυτό το θέμα της ακρίβειας. Ναι, καταρχήν δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο ζύγι, γιατί και το θέμα των παρακολουθήσεων είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μάθει ο ελληνικός λαός αυτό που τα άλλα κόμματα επιμελώς κρύβουν. Δηλαδή, ότι η υπόθεση της παρακολούθησης του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη αποκάλυψε, έφερε στο φως μάλλον, της δημοσιότητας την ύπαρξη ενός πολύ σκοτεινού μηχανισμού νομικά κατοχυρωμένου και τεχνολογικά εξοπλισμένου, ο οποίος διεξάγει μαζικές παρακολουθήσεις πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, το οποίο δεν πρέπει να το κρύψουμε, ούτε να το κουκουλώσουμε, όπως λέει και ο λαός μας, αλλά πρέπει να το αποκαλύψουμε, γιατί έχει χτιστεί βήμα-βήμα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με νόμους, διατάξεις, με την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών και έχει οδηγήσει στο σημερινό βούρκο που όλοι βλέπουν και κρατούν τη μύτη τους από τη δυσοσμία. Ένα παράδειγμα, για να μιλάμε και συγκεκριμένα. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, το 2003 υπήρξε άρση απορρίτου, υπήρξε άδεια για την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών για 33 περιπτώσεις το 2003. Το 2020, εν μέσω πανδημίας, υπήρχαν 38 τέτοιες εισαγγελικές άδειες την ημέρα. Το ακούτε αυτό? Ναι. 38 την ημέρα. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για 100.000 τέτοιες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, με την αιτιολογία του κινδύνου της εθνικής ασφάλειας. Αν κάποιος υπολογίσει πόσες επαφές υπάρχουν σε ένα κινητό, μιλάμε ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού επικά νόμιμα παρακολουθείται. Τι είναι αυτό το πράγμα, θα το αφήσουμε έτσι αυτό? Πού πάνε όλα αυτά τα δεδομένα? Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παρακολουθούνται και για ποιο λόγο? Ο όρος εθνική ασφάλεια, τον οποίο επικαλέστηκε και ο Πρωθυπουργός και για την περίπτωση του κ. Ανδρουλάκη, όχι, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας όρος λάστιχο που χωρά τους πάντες και τα πάντα και δίνει το δικαίωμα στις διάφορες υπηρεσίες, για να μην πούμε και επιχειρηματικούς ομίλους, να στοχοποιούν ως ύποπτο τον καθένα και την κάθε μία από εμάς. Αυτό δεν είναι το μεγάλο θέμα? Δηλαδή, ποιοι έχουν ψηφίσει και ποιο είναι αυτό το νομικό πλαίσιο το οποίο επιτέλους πρέπει να συζητηθεί και πρέπει να μπει επιτάπητος να καταργηθεί? Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα που επιμελώς κρύβουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί καταρχήν δεν έχουν ασχοληθεί και με ένα επίσοβαρο θέμα που αφορά το κόμμα μας. Πρέπει να το ξέρουν πολύ οι ακροατές σας. Το οποίο είναι η παρακολουθήση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η πρώτη φορά που το καταγγείλαμε ήταν το Δεκέμβριο του 2016. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο τελευταίο περιστατικό που εντοπίσαμε εμείς ήταν πριν λίγους μήνες και η υπόθεση παραμένει στο σκοτάδι. Δύο κυβερνήσεις, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμένο και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν δείξει καμία ευαισθησία. Θα φέρετε συγκεκριμένα στοιχεία στην Βουλή, κύριε Πρωτούλη, δηλαδή ποια ακριβώς κινητά τηλέφωνα παρακολουθούνταν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ή ενδεχομένως ποιο χρονικό διάστημα συνέβησαν αυτά? Αυτός είναι ο λόγος, δηλαδή εμείς θέλουμε να συμπεριληφθεί αυτό το θέμα στην συζήτηση που γίνεται για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Θέλουμε να ενταχθεί αυτό το θέμα της παρακολούθησης των τηλεφώνων των γραφείων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λοιπόν, και θα επιμείνουμε και εκεί φυσικά θα παραθέσουμε όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε, που αποδεικνύουν ότι δεν είναι μια απλή περίπτωση, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση και δεν πρέπει να υπάρξει μια ανοχή. Δηλαδή, δεν πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να συνηθίσουν οι εργαζόμενοι να λένε: εντάξει, ρε αδερφέ, είμαστε στην εποχή του μεγάλου αδερφού, όλοι παρακολουθούμαστε. Εδώ, σαν τούτο εδώ τον τόπο, αυτές οι στοιχειώδεις δημοκρατικές ελευθερίες έχουν κατακτηθεί με πολύ αγώνα, με πολύ αίμα έχει χυθεί στον τόπο μας για να έχουμε τέτοιες στοιχειώδεις δημοκρατικές ελευθερίες. Δεν μπορεί να τις καταπατά οποιοδήποτε χάρη της εξυπηρέτησης των συμφερόντων λίγων. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
Κύριε Πρωτούλη, σε ό,τι αφορά στη συζήτηση που θα ξεκινήσει στη Βουλή από Δευτέρα, το άλλο μεγάλο θέμα ασφαλώς είναι τα γεγονότα στον Εύρο. Τι να περιμένουμε από το Κομμουνιστικό Κόμμα σε ό,τι αφορά σε αυτή την υπόθεση? Ναι, υπάρχει και μία επίσης πολύ σοβαρή πλευρά, την οποία και θέλουμε να την πούμε. Αυτή η σοβαρή πλευρά είναι ότι με αφορμή τις εξελίξεις που υπάρχουν συνολικά στο Αιγαίο, στην ευρύτερη περιοχή μας, από το συνεχιζόμενο υπεριαλιστικό πόλεμο πάνω στην Ουκρανία, γιατί υπάρχει ένας πόλεμος, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτόν, mm-hmm. στον οποίο η χώρα μας εμπλέκεται με βάσεις. Η Αλεξανδρούπολη σχεδόν καθημερινά στέλνει προς τα πάνω πολεμοφόδια και άλλα φωνικά όπλα. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα είναι ότι γίνεται αυτή την περίοδο ένα μεγάλο παζάρι στην κυριολεξία, για να κρατήσουν την Τουρκία στο ανατοϊκό στρατόπεδο. Για να διατηρηθεί η ανατοϊκή συνοχή, όπως ναι. λένε. Και ενώ την ίδια στιγμή γίνεται ένα τέτοιο μεγάλο παζάρι, που ξέρετε, αυτό το παζάρι όλοι γνωρίζουμε ότι έχει επώδυνα ανταλλάγματα για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, την ίδια στιγμή η ελληνική και η τουρκική κυβέρνηση έχουν επιλέξει πάνω στον Εύρο και παίζουν, ευθέως το λέμε, παίζουν ένα παιχνίδι φρίκης με κατατρεγμένους ανθρώπους. Ένα παιχνίδι φρίκης είναι αυτό που ζήσαμε όλοι τις τελευταίες μέρες. Είναι ένα παιχνίδι φρίκης. Ένα κρυφτούλι που βρίσκονται 38 άνθρωποι, έγκυες γυναίκες, μικρά παιδιά, που βρίσκονται, αν βρίσκονται, σε ελληνική ή τουρκική νησίδα, και δεν πήγαινε καμία από τις δύο κυβερνήσεις να πάρει τους ανθρώπους και να γλιτώσει και ένα παιδάκι από το θάνατο. Αυτό είναι ένα παιχνίδι φρίκης. Δεν μπορεί ο λαός μας να ανεχθεί τέτοια παιχνίδια με κατατρεγμένους ανθρώπους. Επιτέλους, πρέπει να απειθαρχήσει η ελληνική κυβέρνηση και να μην δεχθεί άλλο αυτή την περίφημη συμφωνία, κοινή δήλωση, όπως ονομάζεται, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία ναι, να εργαλειοποιεί το προσφυγικό, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά αυτή τη συμφωνία την έχει συμφωνήσει και η ελληνική κυβέρνηση, και επιτέλους πρέπει να τηρηθεί η συνθήκη της Γενέβης. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν τα χαρτιά τους για το άσυλο στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, και όχι εδώ πέρα να γίνουμε ανθρωποφύλακες. Δηλαδή η χώρα μας, τα νησιά μας, ο Εύρος, να αποτελούν μια φυλακή για κατατρεγμένους και σημείο εγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων. Ποιος ρώτησε τον ελληνικό λαό αν θέλουμε η χώρα μας και τα νησιά μας να αποτελούν φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Να γίνουμε εμείς στρατόπεδο συγκέντρωση για κατατρεγμένους ανθρώπους? Ποιος μας ρώτησε για αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα που επιμελώς επίσης, μέσα από μια, επιτρέψτε μου, κοκορομαχία ανάμεσα στα κόμματα που έχουν διαμορφώσει αυτή την κατάσταση και την έχουν υπηρετήσει, επιδιώκεται να κρυφτεί. Κύριε Πρωτούλη, είναι δύο πολύ σημαντικά θέματα αυτά των παρακολουθήσεων και αυτό που αφορά το προσφυγικό βεβαίως. Να βλέπατε όμως τι μηνύματα έχουμε από τους ακροατές μας, οι οποίοι μας λένε ότι έχουμε εστιάσει σε αυτά τα δύο και έχουμε ξεχάσει τα πραγματικά ζητήματα των Ελλήνων πολιτών, τα οποία δεν είναι άλλα από τις μεγάλες αύξησεις στις τιμές της ενέργειας και στις τιμές μιας σειράς από βασικά προϊόντα. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερη μέρημνα, ειδικά όσον αφορά τα ενεργειακά κόστη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, τα οποία βεβαίως είναι και υπεύθυνα και για τις μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν στα προϊόντα? Ναι, δεν μπορούμε να τεμαχίσουμε μια πολιτική που εφαρμόζεται. Αυτή η πολιτική έχει να κάνει με όλες τις πλευρές της ζωής μας. Και αυτό το ζήτημα που συζητάμε για το ρεύμα, ιδιαίτερα που όλοι τώρα γυρνάνε και από τις λίγες μέρες που πήγανε κάπως να ξεκουραστούν και βλέπουν τους λογαριασμούς να έρχονται, είναι ανεξάρτητο από την πολιτική που εφαρμόστηκε, για παράδειγμα, στην περίφημη πράσινη μετάβαση. Ναι. Δηλαδή στην περίοδο της απολιγνητοποίησης, αλλά και της υπηρέτησης συγκεκριμένων γεωπολιτικών συμφερόντων με αφορμή τον υπεριαλιστικό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν μια σειρά προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, οι οποίες μπαίνουν στα σιρτάρια και ούτε καν αξιολογούνται. Για παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου στη Βουλή και τροπολογία για την κατάργηση αυτής της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Τι είναι αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής, δηλαδή? Πώς θα ζήσουν οι εργαζόμενοι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα? Εδώ και τώρα να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες εγχώριες πηγές ενέργειας και να πειθαρχήσουν απέναντι και στα χρηματιστήρια ενέργειας, αλλά και στις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίφημη απολιγνητοποίηση, η οποία είχε και χρονικό ορίζοντα, αν θυμάστε καλά, το 2023, τώρα παρατάθηκε για λίγα χρόνια παραπάνω.
Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εμείς σε αυτό το πλαίσιο. Πλήρως αντιληπτό. Αυτές οι προτάσεις είναι προτάσεις που ανακουφίζουν και λύνουν το θέμα. Εμείς θεωρούμε ότι ναι, προσωρινά ανακουφίζουν, λύνουν σε ένα βαθμό το ζήτημα, όχι δεν το λύνουν οριστικά και πρέπει εδώ και τώρα να υλοποιηθούν. Ή για παράδειγμα συζητά είναι το θέμα της επικαιρότητας για τη στέγη, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων και των φοιτητών. Πάρα πολλά παιδιά που πέρασαν, ένας μεγάλος όγκος δεν πέρασε πουθενά. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Πολύ σημαντικό. Γυρνάνε τώρα τα παιδιά από πόλη σε πόλη και ψάχνουν να βρουν στη σχολή που πέρασαν ένα διαμέρισμα για να μείνουν, ένα διαμέρισμα τρύπα. Και δεν βρίσκουν τίποτα. Ποιος θα λύσει αυτά τα ζητήματα, αν δεν τα λύσει ο ίδιος ο λαός με την οργάνωση, την πάλη του, αλλά και την πολιτική του επιλογή? Διαμέρισμα στην καλύτερη περίπτωση, κύριε Πρωτούλη, έχουμε φτάσει πια στο σημείο να ζητούν δωμάτια σε σπίτια προκειμένου να έχουν ένα μέρος να κοιμηθούν στην πόλη που σπουδάζουν. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή παρέμβαση. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Γεια σας.